Καλώς όρισες στο Wooten Airphone. Αντέχουμε ακόμα στην πρώτη θέση και του NBA αλλά και της Ανατολής. 10 παιχνίδια μείναμε. Πάμε να δούμε αν θα τα καταφέρουμε να διατηρηθούμε σε αυτήν εδώ πέρα την πρώτη θέση ή όχι. Να δούμε τι έγινε στις 20 Μαρτίου. Χάσαμε εμείς από τους Cavaliers. Χάσαν επίσης οι Celtics από τους Sixers. Ήττα για τους Wizards. Νίκη, μεγάλη εκτός έδρας νίκη για τους Heat που θα βρούμε τώρα αντιπάλους σε λίγες ώρες. Όπως επίσης μεγάλη εκτός έδρας νίκη και για τους Toronto Raptors, ενώ χθες ξαναχάσανε οι Wizards. Τελείωσαν οι Wizards για φέτος, δεν έχουν καμία ελπίδα για τα playoff. Έχουν λίγες ελπίδες οι Hornets, οι οποίοι κέρδισαν και οι Pistons, ενώ χάσανε οι Indiana Pacers. Οπότε είπαμε ένα γεια στους Wizards, δεν τους βλέπουμε πλέον. Οι Hornets είναι με 5%. Nets, Heat και Magic, έτσι για τις θέσεις 7, 8 και 9. Οι πιθανοί αντίπαλοι μας, μάλλον αυτοί οι τρεις θα είναι, οι Nets, οι Heat, οι Magic. Μετά οι Sixers μάλλον θα βγουν στην τρίτη θέση, έχουν το προβάδισμα. Οι Pistons μάλλον θα βγουν έκτη, αλλά ναι, okay, θέλουν λίγο άλλες 2-3 νίκες να το σιγουρέψουν. Πριν δούμε τον αντίπαλο, να δούμε εμάς. Στο προηγούμενο παιχνίδι κατεβήκαμε μόνο με 8 παίχτες και σε αυτό εδώ πέρα δεν ξέρουμε αν θα είναι 8 ή αν θα είναι λιγότεροι. Όχι, περισσότεροι θα είναι. Ο Γιάννης, ο Στέρλινγκ Μπράουν και ο George Hill ίσως να παίξουν, δεν ξέρουμε ακόμα. Οπότε ναι, ας ελπίσουμε να μην κατεβούμε πάλι με 8 παίχτες, να είμαστε τουλάχιστον 10. Ενώ και οι Heat θα έχουν, ίσως να έχουν απουσίες, ο Μακρούντερ, ο Αντεμπάγιο και ο Winslow. Αυτοί οι δύο τελευταίοι είναι πενταδάτοι. Ο Αντεμπάγιο έχει, υπάρχει ο Whiteside για να τον αντικαταστήσει. Ο Winslow, ο Justice άμα βγει, ξέρω, έχουν τον Dragic, ίσως παίξει point guard Waiters μετά και μπήκαν ένας Wade μέσα. Okay. Αυτή είναι η πεντάδα τους. Δεν ξέρω ο Kelly Olynyk τι θα κάνει. Ξεκίνησε το προηγούμενο παιχνίδι σουτάροντας πολλά τρίποντα, μετά τα σταμάτησε, δεν ξέρω γιατί. Αυτόν φοβάμαι, έτσι μην αρχίσει πάλι. Όχι μην αρχίσει πάλι, μην αυτό το τέταρτο και τελευταίο παιχνίδι με τους Heat είναι αυτό το οποίο θα σουτάρει περισσότερα τρίποντα και θα πετύχει πολλούς πόντους. Στα τελευταία 10 παιχνίδια εμείς έχουμε 5-5, οι Miami Heat έχουν ρεκόρ 8-2. Τελευταία τους ήττα ήταν αυτή που κάνανε μέσα στο γήπεδο τους από εμάς, εκεί που το γυρίσαμε το παιχνίδι από το μείον 20 και το πήγαμε στο συν 20, στο περίπου αυτά τα νούμερα. Από τότε κάνανε τρεις καλές νίκες, κερδίσανε τους Hornets για να πάρουν έτσι ένα προβάδισμα για το ποιοι θα πάνε στα playoff και ποιοι όχι, και κάνανε δύο καλές εκτός έδρας νίκες ενάντια σε καλές ομάδες, playoff ομάδες από την Δύση, τους Thunder και τους Spurs. Οπότε πάνε για να κάνουν την τρίτη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη ενάντια σε μια καλή ομάδα, εμάς. Μπορεί και να την κάνουν αυτήν εδώ πέρα την νίκη, κυρίως λόγω των τραυματισμών που έχουν. Όπως λέει και ο Γιάννης, άρχισαν τραυματισμοί. Ελπίζω να αντέξουμε. Και λέει για τον τραυματισμό του Μάλκομ ότι είναι περίεργος. Okay, ας γυρίσει ο Μάλκομ εκεί στα playoff και ας μην παίξει 30 λεπτά, ας παίξει λιγότερο έτσι. Το χρειαζόμαστε εκεί προς το τέλος. Είναι καλός στα τελευταία λεπτά. Η Ευελίνα λέει ρε, η ομάδα αποδεκατίζεται. Ο Jesus είναι εδώ πέρα, ο Ιησούς Χριστός λέει ότι θα κάνει επιγόντως ένα ξεμάτιασμα. Ναι, μαζί σου Jesus, εγώ από βουντού ξέρω, από το ξεμάτιασμα δεν ξέρω, γυναίκα δεν πρέπει να το κάνει, θα πεις τη μαμά σου, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Να δούμε τα άλλα παιχνίδια σήμερα. Έχουμε, το δικό μας είναι στις 2.30 και μία πιο πριν είναι το παιχνίδι των Raptors εναντίον των Oklahoma City Thunder. Ας ελπίσουμε οι Thunder να κάνουν έτσι μία νίκη για να, ναι, okay, για να γίνουν λίγο πιο εύκολα τα πράγματα για μας για την πρώτη θέση. Δύσκολα τα πράγματα γιατί έχουν πάρα πολύ πιο εύκολο πρόγραμμα από εμάς οι Raptors. Εμείς έχουμε αυτό πέρα το θέμα με τους τραυματισμούς. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκουραστούμε κιόλας. Δεν θέλουμε να το χάσουμε το παιχνίδι με τους Heat γιατί είναι ένας πιθανός αντίπαλος στον πρώτο γύρο των playoff. Θέλουμε να διατηρήσουμε έτσι ένα ψυχολογικό προβάδισμα που το έχουμε πάρει από την τελευταία νίκη που κάναμε μέσα στο Miami. Είναι σημαντικός και ο τρόπος που θα έρθει το αποτέλεσμα, είτε είναι νίκη είτε είναι ήττα. Δεν θέλουμε μια κακή εμφάνιση, δεν θέλουμε να πούμε «Ωχ, αμάν, με τους Heat εδώ πέρα υπάρχει ένα κάποιο θέμα». Οπότε, ναι, οπότε και το αποτέλεσμα είναι σημαντικό, πιο σημαντικό είναι η εμφάνιση. Αυτό να πούμε και καλή επιτυχία και στους Thunder. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Φοβούνται τον ελεφάντα.